Πάμε ωραία. Μέχρι το. Να σε πάμε κι εμείς κάπου. Ναι, σε μας πήγε στη Βόρεια Καρολίνα. Εμείς σε πάμε στο Σοφικό Κορινθίας. Mm-hmm. Εκεί στα μέρη του Κούτρα. Ορίστε. Γεωργία Γαρατζιώτη. Εκλεκτή παρέα έχει εκεί δίπλα. Και θα δούμε κάτι εντυπωσιακό, αν έχω καταλάβει καλά από αυτά που μας έχετε ετοιμάσει. Γεια σας από το Σοφικό Κορινθία στο The Ranch. Βρισκόμαστε πάνω στο Κολόσσου, στα 7 μέτρα, σε ένα από τα εμπόδια του Legion Run που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εδώ στο The Ranch, όπως είπαμε και νωρίτερα. Με την κίνηση της κάμερας θα δείτε και τα υπόλοιπα εμπόδια. Να πούμε όμως ότι είναι μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων, χωρίς όμως να έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Γιατί θα μας το πει δίπλα μου ο κύριος Αντώνης Αλεξόπουλος, είναι διευθυντής επικοινωνίας εδώ της διοργάνωσης. Τι ακριβώς θα δούμε την Κυριακή εδώ? Την Κυριακή θα δείτε πράγματα και θαύματα που λέμε. Είναι μια αναπανάληπτη εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία, πολύ έντονη για τους συμμετέχοντες. Είναι η δεύτερη φορά που είμαστε στην Ελλάδα, συνερθώνω λίγο. Η πρώτη φορά ήταν τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη χρονιά στην Ελλάδα και είναι και η πρώτη χρονιά του Legion Run. Ξεκινήσαμε από την Κύπρο τον Μάρτιο, κάναμε την περιοδία μας. Η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός για την περιοδία του 2014. Συγγνώμη. Λοιπόν, το Legion Run είναι μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων με 18 μεγάλα εφάνταστα εμπόδια, από λάσπη φωτιά, σηματόπλεγμα, παγόνερο και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έχει και Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Tanks Challenge. Μπορούμε να τα δούμε εκεί, αν γυρίσει λίγο η κάμερα. Ναι. Δηλαδή τι θα είναι αυτό, θα έχει μέσα παγάκια με νερό? Ναι. Είναι παγάκια με νερό στα οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να περάσουν από μέσα. Οπότε το Ice Bucket Challenge δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα κάνουν την Κυριακή. Λοιπόν, Τι άλλο θα δούμε, τα... Λοιπόν, να σου απαντήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εμπόδια από φωτιά. Έχουμε εμπόδια από λάσπη. Έχουμε εμπόδια με αναβάσεως. Γιατρούς έχετε? Έχουμε σηματοπλέγματα. Γιατρούς, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι στα θέματα ασφάλειας. Έχουμε ένα μεγάλο επιτελείο από γιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό και διασώστες. Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια του κόσμου, όπως αντιλαμβάνεστε είναι... Πόσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή? Είμαστε στις 2.600 άτομα. Τι εννοείτε, 2.600 θα μαζευτούν εκεί και θα αρχίσουν να τρέχουν, ε? Οχο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ξεκινάμε την Κυριακή το πρωί. Το πρώτο κύμα δρομέων είναι στις 10 το πρωί και μετά ένα 30 λεπτά έχουμε κύματα δρομέων με μέγιστο αριθμό τα 500 άτομα. Οι δρομοί σταματάνε στις 1 και από εκεί και πέρα έχουν ένα μεγάλο φεστιβάλ με ζωντανή μουσική, με 4 συγκροτήματα, ναι. Φαγητό, ποτό. Εκεί θα έρθουμε εμείς. Παιχνίδια. Εκεί μετά τη 1 κάπου θα είμαστε εκεί. Να έρθείτε. Να έρθείτε για τις μπύρες. Σας θέλουμε. Έχουμε πολλές μπύρες. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λέω να έρθω εγώ με εσάς τους δύο την Κυριακή εδώ και να λάβουμε μέρος κιόλας. Εσύ έκανες τίποτα, δοκίμασες κανένα άθλημα εκεί ή έτσι πήγες? Εδώ ανέβηκα σε 7 μέτρα σε ολόκληρη τσουλήθρα, ναι. Και δεν έχω κάνει τίποτα. Βούτα. Για να το δούμε, ανοίξτε λίγο το πλάνο να δούμε που είσαστε. Δεν ανοίγει, ναι, καταλαβαίνω. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, ναι. Αν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο το πλάνο, Γιάννη, για να δούμε που βρισκόμαστε. Για να δούμε. Α, είστε ψηλά εκεί. Είναι κάπως ψηλά η αλήθεια. Είμαστε 7 μέτρα. Ναι. Α, μάλιστα. Δεν το λες και χαμηλό. Αν τα καταφέρουμε θα έρθουμε. Ναι, θα μας περιμένετε, μην ανησυχείτε. Εγώ δηλαδή μετά τη 1 θέλω να πάω. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Και να διασκεδάσουν όσοι έρθουν. Ευχαριστούμε και εσένα, Γεωργία, να είσαι καλά. Χρήστος Τριανταφυλόπουλος. Θα πας? Όχι, μαζί θα πάμε μετά τη 1. Ναι. Για το μετά τη 1 είσαι κι εσύ. Για το πριν. Με είσαι για πριν. Τι είναι, μωρέ, λίγο νερό με παγάκια είναι. Αυτό θα κάνουμε μόνο. Θα τρέξουμε, θα ανέβουμε και κάτι λάσπες. Έλα, παιδιά,